είστε σε καλύτερη φόρμα από εμάς. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί να το λέμε αυτό πράγμα? Εγώ προσωπικά το έχω ξεχάσει. Πόσο νιώθετε εσείς? Καμιά εικοσαετία πίσω. Η σημασία έχει να μην παραιτήσει. Άμα δεν παραιτήσει, νομίζω ότι αυτό που λέμε όλοι, μεγάλωσα, γέρασα. Δεν μπορώ πια. Το δεν μπορώ, δεν το ξέρω εγώ. Εγώ έχω όνειρα. Θέλω να παίξω. Θέλω να δημιουργήσω ό,τι μπορώ καλύτερα. Δεν μου λες, παρακαλείστε. Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ. Μερικά χρόνια ήταν, δεν ήταν καθόλου καλά. Δεν είχαμε όνειρα. Δεν είχα καν τη σκέψη να γίνω ηθοποιός. Μέχρι που η μάμα ακριβώς στη σκηνή, είναι στην πόρτα η μάνα μου, ανοίγει την πόρτα και μου γυρίζει και μου λέει: Θες να γίνεις ηθοποιός? Λέω: Ναι. Έτσι απλά. Ναι, χωρίς να το καταλάβω. Ναι. Πήγα στο εθνικό, στη σχολή, έδωσα εξετάσεις στη σχολή εθνικού, με βγάλανε την πίσω πόρτα. Δεν τους άρεσε, γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορούσαν να διακρίνουν την υπερβολή του ηθοποιού και πάλι του ηθοποιού. Πώς παίζανε με αυτό το στόμφο και ανοίγανε τις πόρτες, όχι πάπου, τώρα τέτοια. Εγώ ήταν αδύνατον, τα βλέπα και σηκώνονταν η τρίχα μου. Και μπήκα μέσα και έδωσα εξετάσεις στον Άμλετ, μάλιστα θυμάμαι μια σκηνή και τον έπαιξα όπως θα το έκανα σήμερα, ας πούμε. Αυτό ήταν. Έφυγα και πήγα στο θέατρο τέχνης. Το θέατρο τέχνης ήταν αυτό το θέατρο. Αγάπη μου, αγάπη μου. Μη μου ζητάς να σε κοιτάζομαι στα μάτια, γιατί τα μάτια σου είναι άβυσσος. Ο πατέρας μου έφυγε όταν ήμουν ενήπιο ακόμα. Έζησα μόνο με τη μητέρα μου, όλη μου τη ζωή. Κάποια στιγμή που άρχισα να πετυχαίνω σε αυτό το πράγμα που έκανα, τέλος πάντων, μπήκα και στην τηλεόραση. Εμφανίστηκε ο πατέρας μου πια. Ξεκίνησα λοιπόν εγώ να τον βοηθάω. Ότι η μητέρα μου όμως βρήκε την ευκαιρία και του λέει: Κοίταξε να δεις κάτι. Εάν θέλει να συνεχίσει ο γιος μου να σε βοηθάει, θα με παντρευτείς. Α, δεν είχαν παντρευτεί οι γονείς σας μέχρι τότε? Ήμουν ανώθω. Εντάξει, λέει αυτός. Μου το λένε εμένα και λέω: Παιδιά, πηγαίνετε. Δεν θέλω να το δω το θέαμα αυτό. Εγώ ήμουν ήδη 22 χρονών, ήμουν 23. Πήγαινε και παντρευτήκανε. Γύρισα στο σπίτι, μπαίνει μες στο σπίτι ο πατέρας μου. Λέει: Και τώρα, λέει, παντρευτήκαμε. Φυσικά είμαι πάτρε φαμίλιας και θα κάνω και κουμάντο στα οικονομικά και τα ρέστα. Και όταν είχε την πόρτα η μητέρα μου, λέει: Τώρα το έκανα γιατί το ένιωθα αμαρτία να είναι το παιδί χωρίς πατέρα, χωρίς νόθο τότε, ναι, κάτι σαν χλαμάρες. Λοιπόν, πέρασε έξω. Ποιος φυλάξε το δουλάκι μου, ποιος αράζει το δουλίσιο μου? Για ρώτησέ με, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω, ετούτη τη στιγμή. Διαφορετικό νιώθατε ότι είχε εκείνη η εποχή σε σχέση με τη σημερινή? Ήταν η εποχή της αθωότητας. Οι άνθρωποι ήταν πιο απονήρευτοι. Το θέατρο ήταν μια άλλη αγάπη. Ήταν ένα λειτουργήμα. Όλα αυτά τώρα, λυπάμαι που το λέω, αλλά έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Είμαστε 6 ηθοποιοί εδώ και έχουμε πιστέψει πάρα πολύ σε αυτό το έργο, στην παγίδα που παίζουμε. Και παίζουμε κάθε βράδυ σαν να είναι η πρώτη μέρα που βγαίνουμε στη σκηνή. Αυτό είναι ένα έργο, μια κωμωδία αστυνομική. Μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία σελίδα, δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που λέμε που έχει κάνει το φόνο. Στο επαγγελμά μου έχω κάνει πολλές υποχωρήσεις, έχω κάνει πράγματα τα οποία δεν τα αγαπούσα, πράγματα που δεν τα ήθελα να τα κάνω. Αλλά το θέμα της επιβίωσης ήταν πολύ σοβαρό. Πιανόμουν λοιπόν από διάφορες δικαιολογίες που λένε ότι η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ήταν λίγο ντροπή βέβαια. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μέσα από αυτά είχα την ευτυχία να με συγχωρέσει ο κόσμος. Υπομονή, υπομονή, αλλά σε πιάνω στα χέρια μου και σε σκίζω! Στρίγλα! Ο ελληνικός κινηματογράφος λοιπόν ήταν ένα, νομίζω, από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη ζωή σας. Κάνατε αρκετές ταινίες. Σαν πρωταγωνιστής, μπορεί να έχω κάνει τις λιγότερες από όλους τους πρωταγωνιστές. Αυτό ήταν από δική σας επιλογή? Όχι, δεν ήταν δική μου επιλογή. Είπαν ότι αυτός δεν κάνει. Δεν έχει τυποποιηθεί. Που να έχουν κάποιο συγκεκριμένο τύπο, ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Το ξυλό κουτό. Ναι. Και εσείς θέλατε να κάνετε διαφορετικά στην πράγματα. Στην άλλη ψηλό σκουτό κάνει αυτό. Στην άλλη ψηλό σκουτό κάνει εκείνο. Αυτά δεν μπορούσα να τα κάνω. Όμως τώρα δικαιώθηκα.